Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο, το Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων στα Χανιά. Θα παρακολουθήσουμε το κριτικό ντέρμπι Αθλητικός Όμιλος Χανιά και Ισαλικός για τη Football League 27η αγωνιστική. Πάμε όμως γρήγορα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλάβει και τους έχει δοθεί για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τον Κισαμικό να βρίσκεται μπροστά. Γίνεται το πλασέ, θα διώξει πάντως στη γραμμή. Εκεί η άμυνα του Όφιο Αργυρόπουλος. Εδώ ο Στρέζος, η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Κισαμικού. Η μπάλα πάει στο λεμόνι, γυρίζει. Παρεμβαίνει ο Στρέζος, κόβει προς στιγμή και πιο γρήγορα πριν παρεμβεί ο Χαλκιαδάκης, ο Αργυρόπουλος διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out. Εκτελέστηκε. Η μπάλα βγαίνει προς τα έξω εκεί που ο Κοέλιο, ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης της ομάδας του Χανιού, είναι 28 χρονών, ο Σελιμιωτάκης. Για να δούμε τη φάση. Λέω, πολύ καλός παίχτης. Κάνει και το σουτ. Κατέβασε, γύρισε, έκανε το σουτ, την μπάλα out. Εδώ ο Ζαν Λεό, 21 ετών, έρθει ακόμη σε κανονική αγωνιστική δράση. Και εδώ οι φιλάθλοι του Όφη που ήρθαν από το Ηράκλειο, περίπου 500 φιλάθλοι, είναι στην θύρα 4 του Δημοτικού Γηπέδου των Περιβολίων εδώ στα Χανιά. Και σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι υπέρ της ομάδας των Χανίων. Και να δούμε λοιπόν πώς θα εκτελεστεί. Ο Ντίνας περνάει ωραία για τον Κοέλιο. Κοέλιο θα βγάλει τη σέντρα, αποκρούει ο Παπαδόπουλος. Συμπάνω στο δοκάρι πρέπει να είναι. Θα το ξαναδούμε. Πολύ ωραία ενέργεια και καλή στιγμή για τον Όφη στο 10ο λεπτό. Κοπίνα στο φάουλ, έγινε. Πάρα πολύ ωραία, δουλεμένο το φάουλ. Ο Γιώργο φάνηκε καθαρά. Και εδώ η προηγούμενη φάση, ο Λεό. Ναι, πολύ ωραία του Κοέλιο. Έκανε ένα σούτ, μπαλά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Γίνει όμως το λάθος εδώ, η μπαλιά πάει για τον Λεό. Λεό και Βαφέας. Λεό, πολύ ωραία προσπάθεια. Λεό μπαίνει, ανοίγει την μπάλα, βγαίνει πολύ ωραία. Ο Στρέζος και διώχνει. Για η μπάλα κόρνερ. Έκοψε εκεί ο Σελιμιωτάκης. Και βλέπουμε εδώ. Ένα λιποθυμικό επεισόδιο είναι στις εξέδρες. Ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Ναι, πρέπει να είναι κάτω από εμάς, Γιώργο. Ακριβώς, κάτω από τα δημοσιογραφικά είναι ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Ζήτησαν ασθενοφόρο οι άνθρωποι, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, την ίδια ώρα το παιχνίδι συνεχίζεται. Ακόμα είναι εκτελέσει και ο Παπαδόπουλος μάζεψε την μπάλα. Περνάει προς τα πίσω, βγαίνει ο Στρέζος. Προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά οι παίχτες του Όφη. Μπαλιά γίνεται και τον Κουτσιανικούλη. Αυτός περνάει για τον Μάνο. Θα βγει πολύ γρήγορα ο Παπαδόπουλος. Μυρίστηκε τι πήγε να γίνει και μάζεψε την μπάλα. Σελιμιωτάκης προσπαθεί να βρει τον Ξίδα και τα καταφέρνει. Πήγε να κάνει το σουτ. Ένα βολπλανέ πήγε να κάνει ο παίχτης. Τον έχασε ο Κιλιάρας. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση ο Ξίδα στη φάση αυτή. Ο Ξίδα θα μπορούσε να κατεβάσει και την μπάλα. Έτος με τον Όφη. Μάνος θα βρει τον Κιλιάρα αριστερά, θα βγάλει αυτό στη σέντρη πρώτη κεφαλιά που γίνεται η μπάλα, πάει ξανά στα πόδια των παιχτών του Όφη. Το Έλιο προσπαθεί και τελικά προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος και μαζεύει την μπάλα με τον Κοέλιο, κάτι να ζητάει εκεί και να υπάρχει έντονη αντίδραση από τους παίχτες του Κισαμικού. Βλέπουμε τη σέντρα, η πρώτη κεφαλιά, απόκρουση από τους παίχτες του Κισαμικού. Έρχεται ο Ντίνας, γυρίζει, δεν έγινε τίποτα εκεί. Έβαλε το πόδι του ο Κοέλιο, η μπάλα πήγαινε αργά, πρόλαβε εύκολο ο Παπαδόπουλος και μάζεψε. Προσπάθεια τώρα, περνάει η μπάλα και τον Μάνο. Μάνος έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή. Μάνος από πλάγι ανοίγει την μπάλα, Κουτσιανικούλης πλασάρει, μεγάλη απόκρουση από τον Παπαδόπουλο. Και πιο μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη μετά το δοκάρι, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλείου. Εδώ Κουτσιανικούλης. Για να δούμε τώρα, Ζουίτς περνάει για τον Χαλκιαδάκη. Δεν προλαβαίνει ο Χαλκιαδάκης. Τελικά πάει, κερδίζει την μπάλα μπροστά από το Στρέζο. Έχει πέσει ο παίκτης κάτω και δεν σταματάει ο διαιτητής. Κάτι το έχει γίνει. Σοβαρά, τώρα το πήρε. Τώρα τρέχουν να δούνε τι γίνεται. Για να δούμε. Προηγουμένως βρήκε. Ενώ βλέπουμε έξαλλο τον γενικό αρχηγό του Όφη, τον Παύλο Αδάμο και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, να τα λένε στον τέταρτο διαιτητή. Βρίσκει εδώ το κεφάλι και το κεφάλι. Το παίχτη. Λέει, φάση είναι καθαρή. Και πέφτει ο παίχτης κάτω, κοιτάξτε. Έπεσε αμέσως. Έπεσε αμέσως. Άρα το πρόβλημα ήταν σοβαρό.
κόμματα λένε με τον τέταρτο διαιτή και ο Παύλος Αδάμος και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τα λένε και με τον ανάστοστο διαιτή της συνάντησης, τον κύριο Αντωνίου. Για μετά ο Πορτουλίδης έπεσε και όπως έπεσε έδειξε ότι είχε πρόβλημα. Ξαναβλέπετε τη φάση. Εδώ τον βρίσκει στο κεφάλι με το πόδι. Ο παίχτης, προσέξτε να δείτε πώς πέφτει. Δηλαδή κρατιέται λίγο και μετά πέφτει. Εδώ βγαίνει ευτυχώς λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Απειλήσουν. Έκτοτε όμως το μάτι ήταν ισορροπημένο. Είχαμε μια-δυο καλές στιγμές και από τις δύο ομάδες. Για να δούμε αυτή την φάση. Μάνος πλασάρι. Δεν είναι καλό το πλασέ. Πολύ καλή στιγμή. Ναι, καλή στιγμή για τον Όφη. Εδώ η φύλαθλη του ΑΟΧ Κισαμικός. Και από την άλλη πλευρά είναι η φύλαθλη του Όφη. Κουτσιανικούλης συγκλίνει προς το κέντρο, περνάει για τον Μάνο, ο οποίος ζητάει ότι έγινε ανατροπή, ότι τον κράτησε. Εδώ ο Γιώργος Σίδας, η προηγούμενη φάση προσπαθεί να μπει. Ο παίκτης του Όφη τον κρατάει λίγο ο Μακροπουλιώτης. Έπεσε και εύκολα. Πιέζεται, θα δώσει τον Άστο. Κάνει την κάθετη παλιά ο Νάστος, φεύγει γρήγορα ο Κουτσιανικούλης, βγαίνει ο Παπαδόπουλος, αντιλήφθηκε τι πήγε να γίνει και έδειξε την μπάλα σε πλάγιο out. Αρναούτογλου. Περνάει ωραία για το Χαλκιαδάκι. Αυτός πολύ ωραία για το Λεό. Θα σώσει ο Στρέζος αυτή τη φορά τον Όφη, αλλά προηγουμένως έχει σημειωθεί σε θέση offside ο παίκτης του ΑΟΧ Κισαμικός. Είδατε όμως την καλή κάθετη παλιά η οποία έγινε και εδώ δίνουν τα χέρια οι δύο παίχτες. Για να δούμε όμως τι θα μας δείξει και η εικόνα. Δεν νομίζω ότι ήταν. Ήταν καταρχήν στην ίδια ευθεία σίγουρα, οπότε οριακά δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα. Για να δούμε λοιπόν. Πραγματικά αυτό κάνει ο Ντίνας. Καλοχτυπημένο λίγο πάνω από τα δοκάρια. Περνάει για τον Γκίνγκι, Γκίνγκι στην περιοχή. Ωραία προσπάθεια, ατομική, κόβεται και θα δει και την κίτρινη κάρτα σε αυτό το πέσιμο και θα δοθεί και τεχνική ποινή στην προηγούμενη φάση. Δομιανός Γκίνγκι, κάνει το σταυρό του, για να δούμε. Προσπαθεί να περάσει. Κάνει την κίνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Έρχεται ο Πορτουλίδης, κερδίζει. Κουτσιανικούλης προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κουτσιανικούλης, Κοέλιο, πλασέ. Πάλι ο Παπαδόπουλος, μεγάλη απόκρουση και σώζει την ομάδα του ΑΟΧ Κισαμικός. Η παλιά περνάει για τον Μάνο, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Για να δούμε τώρα, Ντίνας, πλασάρι, γκολ για τον Όφη. 1-0. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε ο Παπαδόπουλος να κάνει τίποτα. Μπερδέκαν και αμυντικοί. Μάνος και Ντίνας άλλαξαν την μπάλα και ο Ντίνας είναι εκείνος ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ για τον Όφη στο 67ο λεπτό. 10η ασίστ του Δημήτρη Μάνου, 5ο γκολ του Θανάση Ντίνα, όλα αυτά από το Γενάρη και μετά. Πόσο έτσι. Ωραία πέρασε την μπάλα. Απέβγει τον Αρναούτογλου καταρχήν και τον Παπαδόπουλο που έπεσε, αλλά μπήκε το γκολ. Κοιτάξτε πόσο ωραία η παλιά του Μάνου στον Τίνα. Αποφεύγει αυτό τον Αρναούτογλου, πλασάρει πολύ ωραία και κάνει το 0-1. 10η assist, να επαναλάβω, του Δημήτρη Μάνου, 5ο γκολ του Θανάση Ντίνα. Και έλεγα προηγούμενα για το Θανάση Ντίνα πόσο μεγάλη επιρροή έχει στο παιχνίδι του Όφη. Μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές του Όφη από το Γενάρη και μετά. Το Γενάρη και μετά, ναι. 5 γκολ, 4 assist, 3 δοκάρια ο Θανάσης Ντίνας από το Γενάρη. Και ο Μάνος με τις 10 assist και τα 19 γκολ. Για να δούμε αυτή τη φάση, Γιώργο, η μπάλα περνάει ξανά. Και τον Κουτσιανικούλη αυτή τη φορά προσπαθεί να μπει στην περιοχή, κρατάει μπάλα, κάνει ό,τι χειρότερο. Κακή επιλογή θα κακή μπορούσε. Κακή επιλογή, πήγε να πλασάρει ο Κουτσιανικούλης. Πρέπει να συνυπολογίσουμε βέβαια και το γεγονός ότι λείπουν και αρκετοί παίκτες. Για να δούμε αυτή την παλιά. Βγαίνει το σουτ, γίνεται από τον Πουρτουλίδη, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του ΑΟΧ Κισαμικός.
του ΑΟΚ της Αμικός, τον καλή κοντά του. Κάτι είπε και ο τέταρτος βέβαια. Και έξαλλος ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον τέταρτο. Ναι. Έξαλλος. Ναι. Έξαλλος με τον τέταρτο. Κόκκινη κάρτα λοιπόν με 10 όφη που Σιαγικούλης εκτός παιχνιδιού. Και πρέπει να πάει στα αποδυτήρια. Εδώ ο Παπατόλιος είναι, προηγούμενη φάση. Την πρώτη την είχε δεχθεί ο Κουτσιανικούλης για διαμαρτυρία στη φάση με τον Μπουρτουλίδη. Και τη δεύτερη τώρα εδώ στο χέρι που έκανε στην προσπάθεια των παιχτών του ΑΟΚ και Σαμικού. Λοιπόν, έχουμε πει στα τελευταία 15 λεπτά κανονικής διάρκειας. Τώρα όφη θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει. Ο Μάνος, αυτό που δεν θα πω προηγουμένως, από πολύ μακριά κάνει ένα πλασέ. Παρολίγο, είδε έξυπνο. Φιλόδοξο. Έξυπνο εδώ. Δεν το έπιασε όμως. Ο πρώτος σκόρερ δεν το έπιασε. Τρέχει ο Κομεσίδης. Ξίδας και Κομεσίδης. Κρατάει ο επιθετικός του Κισαμικού την μπάλα. Παίνει στην περιοχή. Φέρνει πίσω στο Σάλιακα. Σάλιακα θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραία. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του. Ωραίο και το σουτ από τον παίχτη του Κισαμικού, του ΑΟΧ Κισαμικός εδώ. Πολύ ωραία η παλιά που γίνεται για τον Λεό. Πιέζεται από τον Μπολάκη, κρατάει μπάλα πίσω. Θα βγει η σέντρα από τον Μαρκοπουλιό. Τι έκανε σέντρα σου. Με γροθιές θα διώξει απλά ο τερματοφύλακας του Όφη. Τρέχει ο Πουρτουλίδης, θα προσπαθήσει να περάσει για τον Περογαβράκη, ο οποίος θα κερδίσει. Θα κάνει και το φάουλ, όχι, λέει ο διαιτητής. Πουρτουλίδης τώρα γρήγορα όφη. Διωμένα. Θα κάνει το λάθος ο Πουρτουλίδης. Έκοψε ο Αρναούτογλου. Λεμονής. Έχουμε το φάουλ που γίνεται από τον Άστο. Και πάει να χαλάσει το παιχνίδι. Πολύ ανάμεσα σημαντική ευκαιρία η προηγούμενη για τον όφη. Πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε όμως. Ο Αρναούτογλου πήγε να ζητήσει το λόγο από τον Άστο. Τώρα τους καλές και τους δύο. Ο διαιτητής. Και ο Σελνιωτάκης. Ηρεμούν τα πνεύματα, ο ένας δίνει το χέρι στον άλλο. Εντάξει. Αφήνει τη φάση να συνεχιστεί, αλλά θα γίνει το λάθος. Παπατόλιος θα σουτάρει, χάνει μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στις καθυστερήσεις για να κλειδώσει τη νίκη. Για τον Λεμονή. Κάλλητος μια κάθετη παλιά για τον Ξίδα. Πάλα πάει στο Βρετό. Ξανά Ξίδας. Σε καλό σημείο ο Ξίδας. Γκολ. 1-1 στα Χανιά. Ο Ξίδας ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα των Χανίων ισοφαρίζει. Και βλέπετε τι γίνεται. 1-1. Σε αυτή την φάση που έγινε. Ένα κουβάρι όλοι οι παίχτες. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΑΟΧ Κισαμικός ισοφαρίζει τον Όφη με τον γκολ του Ξίδα. Ξαναβλέπετε πολύ ωραία η κάθε την παλιά, πάρα πολύ ωραία. Το Λεμονή θα κάνει το πλασέ ο Ξίδας. Πάρα πολύ ωραία. Από το Βρετό η παλιά, από το Βρετό. Ξίδας ωραίο το πλασέ. Και ισοφάριση στα Χανιά. Ξανά η φάση. Ωραία η κάθε την παλιά από τον Βρετό. Ωραίο και το πλασέ από τον Ξίδα. Και όταν ένα γκολ μπαίνει στις καθυστερήσεις, καταλαβαίνετε ότι οι πανηγυρισμοί είναι ανάλογοι. Όφη τώρα μπροστά με τον Μπολάκη. Θα χάσει από τον παίχτη του Όφη. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα εδώ στο δημοτικό γήπεδο περιβολίων. Αθλητικός όμιλος Χανιών Κισαμικός Όφη 1-1. Εδώ ο Μάνος σε ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το είδαμε καλό παιχνίδι, αλλά αυτό που έγινε στο τέλος ήταν και δεν βλέπουμε ένα φύλαθρο που μπήκε μέσα και τρέχουν τώρα να τον πιάσουν. Πήρε μια σημαία του ΑΟΧ. Και μπαίνουν και από την άλλη πλευρά. Και μπαίνουν και από την άλλη πλευρά. Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βλέπουμε. Τώρα οι παίκτες και των δύο ομάδων μένουν στο κέντρο του γηπέδου. Σε ένα καλό παιχνίδι το οποίο είδαμε.
Ο Όφη προηγήθηκε με τον Τίνο στο 67, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο 93. Είχαμε το 1-1. Και εδώ έχουμε τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν το φύλαθλο του Όφη που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε σε λίγο για την αποφώνηση.